Come δύσκολο, έτσι. Έτσι είναι και με τον αέρα. Ναι, πολλά απόλυτα. Ξέρετε, πολλές φορές είναι κάποια παιχνίδια που πρέπει οπωσδήποτε να παιχνίδουν. Διότι ίσως οι χαμένοι βαθμοί είναι δύσκολο να πληρωθούν. Το παιχνίδι με τον αέρα είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε οι βαθμοί να κερδίσουν. Βλέποντας την πορεία της ομάδας αυτές τις αγωνιστικές και το γεγονός ότι βρίσκεται η ομάδα στην πρώτη θέση, αναθεωρούνται κάπως οι στόχοι. Εντάξει, οι στόχοι ήταν έξω στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε είμαστε σε πολύ πολύ πρώιμο στάδιο για να πούμε κάτι παραπάνω από αυτό. Είμαστε μόλις στο τέλος του στόχου. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα για να αναθεωρήσουμε τους στόχους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και εσείς και ο Ρόλος δουλεύει επί καθημερινής συμβάσεως. Συζητάτε όχι μόνο το αγωνιστικό, αλλά και τον προγραμματισμό τις επόμενες μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα του προγραμματισμού είναι ένα γρήγορο μαχαίρι. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από το πολύ καλό ξεκίνημα, το οποίο οπωσδήποτε επαφείται στους προσφερειστές που έχουμε. Και ως επιτοπλίστων τους ξένους, γιατί είχαμε κάνει αυτές τις αλλαγές το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει από μόνο του ότι δόξα τω Θεώ, στην πλειοψηφία του καινούργιου ποδοσφαιριστή είναι επιτύχει. Άρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο η αλλαγή κάποιων ποδοσφαιριστών. Άρα περιμένουμε λίγες ή ως καθόλου να κινήσει το Γενάρη. Και οπωσδήποτε, αν θα γίνει αυτό το κίνηση, θα πρέπει να γίνει με σύνεση και να είναι σίγουρο ότι θα μας καλυτερέψει και η αλλαγή θα βοηθήσει τον κόσμο. Σε πρόσφατες δηλώσεις του Σάββας Κουλακούτας είπε ότι το μεγαλύτερο κέρδος ίσως μέχρι τώρα είναι η επιστροφή, η μεγάλη επιστροφή. Το τρίτο και ο κόσμος είναι κοντά στον εκεί. Σίγουρα ξεκινά μια σειρά από παιχνίδια τώρα τα οποία θα είναι τρία μέσα στο γήπεδο μας. Και τώρα είναι μια δυναμική παρουσία, γιατί αυτή η βαθμή είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να αναθεωρήσουμε τους στόχους. Τώρα το καλοκαίρι δέχτηκαν πολλά και για τη συνεργασία με τον κύριο Λέβη. Νιώθετε δικαιωμένος που στηρίξατε τον κύριο Λέβη και με τις επιλογές που κάνατε μαζί, έκτισατε την ομάδα που χτίσατε. Κοιτάξτε, σε μια απόφαση για την αλλαγή ή όχι του προπονητή, χρειάζεται μια συνεχή, αν θέλετε, απόφαση. Οπωσδήποτε το Συμβούλιο ζήγησε τις καταστάσεις, ζήγησε πώς υπήρχε τότε τα δεδομένα που υπήρχαν και δεν μπορούμε να νιώθουμε δικαιωμένοι διότι στέψαμε στον προπονητή μας, αλλά αυτό απλώς αποδείχθηκε σωστό, δεν είναι θέμα δικαίωσης. Και κάτι τελευταίο το οποίο ξεκαθάρισε και ο πρόεδρος ο κ. Γιάνγκο, αλλά συζητιέται πάρα πολύ μεταξύ του κόσμου της ανόρθωσης, Ρικάρτο Λαγόρντε. Υπάρχει ή όχι οριστικά από εσάς το ενδιαφέρον της τρόφης? Εντάξει, είναι στη σφαίρα των συζητήσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πολύ πρώιμα. Εμπιστευόμαστε τους ποδοσφαιριστές που έχουμε τώρα και οι οποίοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές μας έχουν στην πρώτη θέση. Άρα δεν θέλουμε να συζητήσουμε ονόματα γιατί είναι αχρίαστο. Υπάρχει 1,5 μήνα ακόμα που μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα.